Καλησπέρα σας. Πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς όταν πολλές φορές σας λέω ότι εδώ είναι το δεύτερο σπίτι μου. Η συγκίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, το μπάσκετ είναι ένα μοναδικό άθλημα και γι' αυτόν τον λόγο το μεγαλύτερο μερίδιο δεν ανήκει σε μένα, αλλά ανήκει σε όλους τους συμπαίχτες μου. Ανήκει στους προπονητές μας. Ανήκει σε όλους τους ανθρώπους που ήταν γύρω από την ομάδα και μας βοηθούσαν πάρα πολύ, ίσως και τους καθηγητές μας. Κυρίως όμως, ανήκει στον ιδρυτή των εκπαιδευτηρίων, τον κύριο Ευάγγελο Μαντουλίδη. Όχι μόνο γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να φοιτήσουμε εδώ πέρα και παράλληλα να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, αλλά γιατί ήταν δίπλα μας, μας στήριζε, μας έδειξε την πραγματικό του πρόσωπο και όχι απλώς την ιδιότητά του και μας έδωσε ακόμα ένα μεγαλύτερο κίνητρο για να μπορέσουμε να δώσουμε το κάτι παραπάνω για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Ίσως ήταν θέλημα Θεού να μπορέσω να έχω την ανάλογη συνέχεια βάσει των διακρίσεων των οποίων είχα. Όμως όλες αυτές οι στιγμές που με έχει αξιώσει να ζήσω ο Θεός και ακόμα και τώρα να βρίσκομαι σε αυτό το οποίο αγαπάω και ασχολιόμουν από 3 χρονών, είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για ό,τι κάνατε για μένα. Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Σας εύχομαι όλους εσάς ανάλογες επιτυχίες. Και η ζωή συνεχίζεται. Ευχαριστώ πολύ. Το Χάρη το γνώρισα στο Παλέτε Σπορ όταν ήταν 5-6 χρονών. Ο μπαμπάς του προπονητής στο Δημόκρητο. Δύο παιδιά ήταν τότε που στο ημίχρονο πέραν την μπάλα και πήγαιναν και σουτάραν. Ένας ήταν πριν από το Χάρη ο Δημήτρης ο Μπουσβάρος, ο γιος του Στέλνιου, και ένας ήταν ο Χάρης. Δεν προλάβαινε ο διαιτής να στηρίξει τη λήξη του ημιχρόνου και είχε την μπάλα στα χέρια και πήγαινε και σούταρε. Αυτό που κάνουμε εμείς στο αντρικό εδώ πέρα και προσκαλώ όλα τα παιδιά της Ακαδημίας να κάνουν. Από τότε φαινόταν ότι θα γίνει κάτι ξεχωριστό. Είπε πριν ο Μάκης, ο κ. Χασιώτης, ότι στις μικρές του ηλικίες του Ηρακλή έβαζε 60 και 70 και 45 και 49 πόντους. Εγώ θυμάμαι κάτι το οποίο πρέπει να ακούσουν οι μικροί μας και αθλητές και αθλήτριες. Ο Χάρης την ίδια χρονιά ήταν παιδικό και φιδικό. Στην ηλικία του στο παιδικό μπορεί να βάζει 60 και 70 πόντους την Κυριακή. Την Τρίτη έπαιζε εφηδικό και είχε συμπαίκτη τον Λάζαρο τον Παπαδόπουλο. Εκεί μπορεί να βάζει 2 πόντους ή 5 πόντους. Αλλά ήταν αυτός που οργάνωνε την ομάδα και τροφοδοτούσε. Ο Χάρης ήξερε τι να κάνει σε κάθε παιχνίδι. Να διαβάζει τις συνθήκες του κάθε παιχνιδιού και αναλόγως να πράττει. Ήταν ένας ξεχωριστός παίκτης γιατί. Πρώτα απ' όλα ήταν ασταμάτητος, γιατί αυτό που είδατε τελευταία φάση στο Αγρίνιο ήταν κάτι ενδεικτικό, αλλά έτσι ήταν σε όλες τις φάσεις. Ήταν απρόβλεπτος, γιατί δεν μπορούσε να περάσει τον ίδιο τον παίκτη χίλιες φορές με χίλιους διαφορετικούς τρόπους. Και αυτό που είπε ο κύριος Χασιώτης ότι ήταν ηγέτης, είναι έτσι. Ήταν ηγέτης. Αλλά ηγέτης κερδίζοντας το σεβασμό των συμπαικτών του. Δεν είναι τυχαίο το ότι δύο πολύ καλοί παίκτες και φίλοι του ήταν φίλοι του. Καμιά φορά λέω στα παιδιά παραμυθάκια ή ιστορίες που ακούγονται στα παραμυθάκια. Κάποια στιγμή στην Αθήνα, πριν από αρκετά χρόνια, ο σούπερ στάρ της ομάδας, μιας ομάδας, δεν αναφέρομαι σε ονόματα,
έτυχε ο προπονητής να έχει μια έμπνευση και να ζητήσει από τους 15 παίκτες να ψηφίσουν την καλύτερη πεντάδα. Ο σούπερ στάρ της ομάδας τότε και σκόρερ, πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, πήρε 2 ψήφους στην πεντάδα από τους 15. Η μία ψήφος ήταν δικιά του και η άλλη του κολλητού του παίκτη, στον οποίο όταν πήγαινε να τη σημειώσει, πήγαινε και το σκουδούσε με το γόνατο για να το σημειώσει την πεντάδα. Ο Χάρης ήταν ο πλέον αγαπητός και παραδεκτός από τους συμπαίκτες του. Και άλλη μια κουβέντα ήθελα να πω. Πριν λίγο καιρό, μιλώντας με έναν άνθρωπο που πήγε στην Αμερική και έκανε προσπάθεια να επικοινωνήσει με προπονητές Αμερικάνους και τους είπε, τι ζητάτε από ένα παιδί το οποίο θα έρθει στην Αμερική να κάνει σπουδές και να πάρει μια υποτροφία από το μπάσκετ. Αφού μάζεψε τις γνώμες όλων, τις κατέταξε σε κατηγορίες και κατέληξε σε 3 πράγματα. Σε 3 πράγματα. 3 πράγματα ζητάνε οι Αμερικάνοι προπονητές για να δεχθούν ένα παιδί με υποτροφία στην Αμερική. Πρώτον, να είναι καλός χαρακτήρας και να έχει καλή συμπεριφορά. Δεύτερον, να είναι καλός μαθητής και να έχει καλές επιδόσεις στα μαθήματα. Τρίτον, να είναι καλός συμπαίκτης. Προσέξτε. Τρίτον, να είναι καλός συμπαίκτης, όχι παίκτης. Παίκτης μπορείς να γίνεις. Συμπαίκτης που είναι θέμα νοοτροπίας, δύσκολο να γίνεις. Είσαι από μόνος. Αυτό λοιπόν ήταν ο Χάρης. Και καλός παίκτης και καλός συμπαίκτης. Και ένα μόνο, απλά για να συμπληρώσω, κατάφερε να κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες του. Με αυτό που ήταν, κατάφερε να κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες του. Τον ευχαριστώ πολύ. Ηρίστο επαρόδο, σήμερα γιορτάζει. Ένα χειροκρότημα και για τα χρόνια πολλά. Καλώς την κυρία Μαρκοπούλου να βραβεύσει τον Χάρη Μαρκόπουλο και να πει δύο λόγια για τον Χάρη. Ακριβώς και αυτά τα οποία αντιπροσωπεύει ο Χάρης. Εγώ αυτό που θα συμπληρώσω είναι για αυτά όλα που ακούστηκαν και που δεν ακούστηκαν, μπορώ να πω ότι ήταν ο αγαπημένος παίκτης του κυρίου Μαντουλίδη. Ο κύριος Μαντουλίδης πολύ δύσκολα εκτιμούσε και τιμούσε ανθρώπους. Την οικογένεια Μαρκόπουλου, ο Σούλης, η Σταματία και πάνω απ' όλα ο Χάρης ήτανε το αγαπημένο του πρόσωπο. Ήταν ο παίκτης που εκπροσωπούσε επάξια το σχολείο. Ο καλός μαθητής, είχε δώσει, θυμάμαι τότε, εξετάσεις SAT, τον ετοιμάζαμε και για Αμερική, γιατί πίστευε σε αυτόν πολύ ο κύριος Μαντουλίδης. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν ο εξαιρετικός αθλητής, ο συμπαίκτης, γι' αυτό και τον έχει κάνει, και αυτό είναι που τον έχει κάνει μεγάλο. Γιατί ήξερε να μοιράζεται. Μοίραζε πάσες, μοίραζε αισθήματα, μοίραζε αγάπη, μοίραζε υπευθυνότητα, ήθος, αξίες και ιδανικά. Για όλα αυτά, Χάρη, θα ξέρεις ότι έχεις μία θέση και θα έχεις πάντοτε μία θέση στην καρδιά μας και μία θέση στο σχολείο μας. Φτάνει να το θελήσεις εσύ. Πάντοτε θα υπάρχει μία θέση για σένα στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, αγόρι μου.